ψάχνουν για νέα θύματα. Χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες θα πάνε στα ρωσικά σύνορα σε περίπτωση πολέμου με το ΝΑΤΟ. Τα πράγματα γίνονται λοιπόν ολοένα και περισσότερο ανησυχητικά για την πιθανή επέκταση του πολέμου από την Ουκρανία στην Ανατολική Ευρώπη. Η Δύση ανακοίνωσε τα σχέδια της Γερμανίας να μεταφέρει δυνάμεις κοντά στην Ρωσία, αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες. Πρόκειται για σχέδια του Γενικού Επιτελείου του Γερμανικού Στρατού που αφορούν την μεταφορά δυνάμεων στα σύνορα με την Ρωσία. Η Γερμανία επιβεβαίωσε την ύπαρξη σχεδίου μεταφοράς εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών στα σύνορα με τη Ρωσία σε περίπτωση πολέμου με το ΝΑΤΟ, αναφέρει το Newsweek. Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης Άμυνας των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε στην δημοσίευση ότι το μυστικό επιχειρησιακό σχέδιο Γερμανία, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ενημερώνεται συνεχώς υπό την δικαιοδοσία της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αναφέρει το δημοσίευμα. Αυτό το σχέδιο για ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ θα είναι βασικό στοιχείο αποτροπής εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, είπε ο ίδιος. Πρόσφατα ο αρθρογράφος του Spiegel, Ράμσους Μπουστέινερ, έγραψε ότι η Γερμανία αναπτύσσει ένα μυστικό σχέδιο για την μεταφορά περίπου 800.000 δυτικών στρατευμάτων και 200.000 στοιχείων εξοπλισμού στα ρωσικά σύνορα σε περίπτωση πολέμου. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να αναπτύσσουν συστήματα κρούσης μεγάλης εμβέλειας στη Γερμανία που θα ξεπεράσουν σημαντικά τα όπλα που υπάρχουν ήδη στην Γερμανία. Μιλάμε συγκεκριμένα για πυράβλους SM-6, Tomahawk και υπερ-υπερηχητικά όπλα, ανέφερε ο ίδιος. Τέλος, σε μια κίνηση που περιγράφεται ως άνευ προηγουμένου από αξιωματούχους, η Γερμανία έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες την ανάπτυξη μιας μόνιμης ταξιαρχίας του στρατού της στην Λιθουανία, σηματοδοτώντας την πρώτη μακροχρόνια εγκατάσταση γερμανικών στρατευμάτων στο εξωτερικό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανάπτυξη ξεκίνησε με την άφιξη της πρώτης παρτίδας περίπου 5.000 Γερμανών στρατιωτών στην Λιθουανία. Αυτοί οι στρατιώτες θα σταθμεύσουν μόνιμα στην χώρα, μία απόκληση από την ιστορική απροθυμία της Γερμανίας να σταθμεύει στρατεύματα στο εξωτερικό για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η ίδρυση αυτής της νέας ταξιαρχίας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027, αν και λεπτομέρειες σχετικά με την χρηματοδότηση της στέγασης και άλλα έξοδα επιμελητείας για τα στρατεύματα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί μεταξύ των δύο μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.